πετύχει. Γενικότερα γράφω, ναι, μου αρέσει. Δημιουργώ πολύ και το χρησιμοποιώ πολύ και για τους στόχους μου. Πάντα γράφω δηλαδή γράμματα στον εαυτό μου για πράγματα που θέλω να καταφέρω, σαν να τα έχω καταφέρει και τελικά γίνονται. Οπότε η οπτικοποίηση, νομίζω, και το συναίσθημα που μπορείς να διατυπώσεις στο χαρτί είναι κάτι που γενικότερα σε εξελίσσει και σε κάνει και να ξέρεις. Φυσικά και δεν δέχτηκε να μιλήσει για τον Αλέξη Γεωργούλη. Δεν είσαι ενόχλητο το γεγονός ότι ακόμα και τώρα σου χρεώνουν τον Αλέξη Γεωργούλη ως σύντροφο? Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ενώ αναφέρθηκε και σε πρόταση γάμου, αν έχει λάβει τύπου. Έχουν γίνει όμως παρόλα αυτά πρόταση γάμου? Όχι, γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους έχω υπάρξει σαν σύντροφος δεν ήταν και τόσο τρελή, τώρα το σκέφτομαι. Όχι, δεν έχει τύχει ποτέ να φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά έχει τύχει να ξέρω ότι ενδεχομένως και με κάποιον άνθρωπο θα μπορούσα να περάσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου και φαντάζομαι αμφίδρομα και αυτό.